Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο site τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, εμπειρογνώμονα στη δημόσια διοίκηση, πρώην βουλευτής και συγγραφέας. Κύριε Καρκατσούλη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα, κύριε Δαμαβολή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η πρόσκληση έχει γίνει με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου σας βιβλίου με τίτλο «Διοίκηση κρίσεων και καταστροφών στο παράδειγμα της πολιτικής προστασίας». Το προηγούμενο βιβλίο που είχαμε κάνει και για αυτό μια κουβέντα είχε τίτλο «Διοικώντας την κρίση», γιατί είχαμε την δεκαετή κρίση των μνημονίων και το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η δημόσια διοίκηση εν μέσω κρίσης. Έχουμε συνηθίσει τώρα να χρησιμοποιούμε το ρήμα «δικό» για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Εσείς όμως χρησιμοποιείτε τον όρο «διοίκηση κρίσεων» και τον βάλατε και στον τίτλο του βιβλίου. Σε αυτό προσθέσατε και τις καταστροφές. Πώς διοικούνται οι κρίσεις και οι καταστροφές? Είναι εύλογο το ερώτημα αυτό και θα σας έλεγα ότι από εκεί ξεκινάνε, είναι η αφετηρία έτσι αρκετών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, τι εννοώ? Εάν ο όρος μας παραξενεύει, τότε να ξέρετε ότι αυτό οφείλεται σε ένα γνωστικό έλλειμμα, το οποίο είναι έλλειμμα και ακαδημαϊκής παιδείας και έλλειμμα παρακολούθησης των τεκτενωμένων στον υπόλοιπο κόσμο. Εννοώ ότι με τον όρο διοίκηση, γιατί δυστυχώς τα ελληνικά σε περίπου 20-25 χρόνια που συζητάμε για το management, δεν βρέθηκε άλλος όρος. Χρησιμοποιείται καμιά φορά ο όρος διαχείριση, αλλά αυτό σημαίνει άλλα πράγματα στα ελληνικά. Άρα ο σωστός όρος είναι διοίκηση. Η διοίκηση των κρίσεων, εάν το έλεγα στα αγγλικά, είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές σας τα καταλάβαιναν περισσότερα από ό,τι στα ελληνικά, αν έλεγε δηλαδή κάποιος crisis management, γιατί περί αυτού πρόκειται, αμέσως θα καταλάβαινε κάτι που ήταν πολύ επίκαιρο τις δύο προηγούμενες δεκαετίες. Τι ήταν αυτό? Ήταν ο τρόπος με τον οποίο επιλύονται οι κρίσεις ή σχεδιάζεται πώς μπορεί να προλάβεις μια κρίση, πώς αντιδράσει μια κρίση. Αυτό ήταν ένα αντικείμενο το οποίο στηριζόταν στην εξής βασική παραδοχή, κύριε Δαμαβολίτη, ότι οι κρίσεις είναι φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται σποραδικά. Δεν έχουν δηλαδή μια συνέχεια, ούτε έχουν μια πολλαπλότητα τέτοια όπως μιλάμε σήμερα για τις κρίσεις. Τι ήρθε και προσθέθηκε? Πρώτον, άλλαξε σημαντικά το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή, οι κρίσεις, για λόγους που είναι άλλη κουβέντα, οι κρίσεις πλέον είναι συνεχείς και οι κρίσεις είναι πολλαπλές. Το 2022 το Collins Dictionary, αυτό είναι ένα από τα καλύτερα, τα πιο έγκυρα λεξικά στην αγγλική γλώσσα, ανέδειξε τη λέξη permacrisis, permacrisis από το permanent crisis, δηλαδή μονιμοκρίση, ότι έχουμε μια κατάσταση προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Φτάσαμε σε ένα πολυκράισης, πολυκρίσης, πολλαπλών κρίσεων. Αυτό τι σημαίνει επί της ουσίας? Σημαίνει ότι εκεί που οι κρίσεις ήταν οριοθετημένες, δηλαδή έλεγες κρίση, φυσική καταστροφή, να γίνει ένα σεισμός, να γίνει μια πυρκαγιά, για παράδειγμα τώρα για το δικό μας σχηματισμό, έτσι τον ελληνικό. Όμως από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά άρχισαν να παρουσιάζονται άλλες κρίσεις και ξαφνικά άρχισε ο κόσμος να σκέφτεται, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν πολλά τέτοια πειράματα, ότι τι κοινό έχουν οι κρίσεις. Για παράδειγμα, μια κρίση που σχετίζεται με μια τρομοκρατική επίθεση. Έτσι, και αυτό είναι μια κρίση. Και μια άλλη κρίση που είναι ένας τυφώνας. Τι κοινό έχουν? Το κοινό που έχουν είναι ότι οδηγούν σε απώλεια ζώων, σε καταστροφή περιουσιών. Εδώ μπαίνει η έννοια της καταστροφής. Η καταστροφή δηλαδή είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας να διαχειριστεί κάποιος την κρίση. Και επειδή έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αποτυχίες, οι κρίσεις και οι καταστροφές μπαίνουν μαζί σε ένα πακέτο γνωστικό αλλά και επιχειρησιακό, το οποίο λέει πώς μπορώ να τις αντιμετωπίσω. Τι μπορώ να κάνω για να τις αντιμετωπίσω? Άρα, για να κλείσω αυτή την απάντηση, μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι κρίσεις και οι καταστροφές υπό την έννοια μιας τριπλής, ενός τριπλού αξιώματος. Πρώτον, ότι πρέπει να τις προλαμβάνεις, να κάνεις ό,τι μπορείς για να τις προλάβεις. Δύο, αν δεν τις προλάβεις πρέπει να μπορείς να απομειώσεις τις επαχθείς συνέπειες που έχουν. Τρία,
αν και αυτό το πράγμα δεν μπορέσει να το κάνεις καλά, τότε να έχεις έναν αξιόπιστο μηχανισμό, ο οποίος να αποζημιώνει κατά το δυνατόν στο μέγιστο εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος χωρίς υπετιότητα το ευλάφθη. Αυτό είναι το νόημα της διοίκησης των κρίσεων και των καταστροφών. Θα ξεκινήσω από την τελευταία λέξη που είπατε, τη διοίκηση. Επειδή έχετε διατελέσει και στην νομοπαρασκευαστική, έχετε διατελέσει βουλευτής, είσαστε όμως και στην δημοσία διοίκηση, άρα λοιπόν έχουμε δύο επίπεδα, το πολιτικό και το θεσμικό. Θέλω να μας πείτε πόσο αυτά είναι εύκολο να συγχρονιστούν, για την Ελλάδα μιλάμε, και επειδή οι πολίτες και οι κυβερνήσεις έχουν, θεωρώ, ας πούμε, την πολιτική προστασία ως μια παρέμβαση του κράτους, που εκδηλώνεται, όπως είπατε, μόνο σε φυσικές καταστροφές, δηλαδή με χρονικούς κύκλους, άλλοτε μεγάλους, άλλοτε μικρούς. Είδαμε όμως αυτό που είπατε για τη μονιμοκρίση, ότι η πολιτική προστασία ήταν και σε μόνιμη βάση επιποδός με την περίοδο του COVID. Τελικά ποιο είναι το ουσιαστικό αντικείμενο της πολιτικής προστασίας σήμερα, αλλά και στο θέμα της διαχείρισης των επιπέδων πολιτικό και θεσμικό? Ναι, βάζετε τώρα το θέμα της ουσίας. Δηλαδή το πρώτο πράγμα είναι να οριοθετήσει κανείς αυτό που λέγεται πολιτική προστασία. Εμείς μετά από μια μακρά περίοδο αφωνίας, εμείς είχαμε ένα νόμο πριν από 20 χρόνια, το 2001-2002, κάναμε μια πρώτη προσπάθεια, δημιουργήσαμε ένα νόμο με τα δεδομένα της εποχής και φτιάξαμε μια πρώτη δομή που ήταν Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτή η δομή, όπως και το αντικείμενό της, περιήλθαν ουσιαστικά σε ανυποληψία. Δηλαδή, τότε τι είχαμε κυρίως, είχαμε φωτιές, είχαμε πυρκαγιές, οι οποίες αντιμετωπίζονταν εκ των ενόντων. Αν μπορούσαμε να σβήσουμε τίποτα, αλλιώς κατέληγαν στη θάλασσα και σβήναν. Και άμα είχαμε σεισμό, προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, να ανοικοδομήσουμε ό,τι μπορούσαμε. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Η πρώτη στιγμή που αλλάζουν τα πράγματα δραματικά, δηλαδή τίθεται πια το πρόβλημα σε εντελώς καινούργιες διαστάσεις, είναι το μάτι. Το μάτι έχετε την πρώτη mega fire, έχετε mega πυρκαγιά, δηλαδή τέτοια πράγματα δεν ήταν γνωστά, όπου βεβαίως οι τελούντων και των ελληνικών παθογενειών είχαν αυτό το δραματικό αποτέλεσμα που γνωρίζει όλος ο κόσμος. Από εκεί και μετά άρχισε μια συζήτηση ότι τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η έννοια που λέγεται πολιτική προστασία. Και βγήκαμε εισάγραν έτσι γνώσεων και πληροφοριών. Αυτό το οποίο αποκομίσαμε ήταν ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και βεβαίως οι ευρωπαϊκές χώρες, να το πούμε, παρακολουθούν δύο πολύ μεγάλες χώρες που έχουν δύο διαφορετικά τελείως μοντέλα. Η μία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ένα αποκεντρωμένο μοντέλο πολιτικής προστασίας, και άλλη ήταν η Ρωσία, μια χώρα η οποία έχει ένα συγκεντρωτικό και στρατιωτικό μοντέλο διαχείρισης των κρίσεων. Αυτά ήταν όταν ξεκινήσαμε εμείς να προβληματιζόμαστε, δηλαδή πριν από 4-5 χρόνια, όπου έγινε μια προσπάθεια δύο φορές σε δύο νομοθετικά κείμενα να αποτυπωθούν αυτά. Το πρώτο ήταν ένα σχέδιο νόμου που επεξεργάστηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το ψήφισε, έμεινε δηλαδή στα χαρτιά. Και το δεύτερο ήταν ο νόμος ο οποίος είναι σε ισχύ τώρα, ο οποίος σε ισχύ όμως να το βάλετε σε εισαγωγικά, δηλαδή ουσιαστικά έναν ενεργό στις ουσιαστικές του διατάξεις. Εκεί στο πρώτο μέρος και τα δύο κείμενα αυτά περιγράφουν κατηγορίες κρίσεων και καταστροφών. Από χημικό πόλεμο, από βιολογικούς πολέμους, από θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία, για παράδειγμα. Οι πανδημίες ήταν γνωστές ιστορικά, αλλά δεν είχαμε τέτοια πρακτικά προβλήματα ώστε να βάλουμε την πολιτική προστασία και στις πανδημίες. Εκεί είδατε λοιπόν ότι τσάτρα πάτρα, έτσι, με τρομερές όμως απώλειες από την πλευρά μας, βάλαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ιδέα για το πώς κάνεις, εν πάση περιπτώσει, ανοιχνεύεις περιστατικά ή περιπτώσεις, εν πάση περιπτώσει, που οι άνθρωποι είναι μολυσμένοι, έχουν COVID. Αυτό λοιπόν άρχισε να μπαίνει το ζήτημα των πανδημιών μαζί με το ζήτημα των φυσικών καταστροφών, των ανθρωπογενών καταστροφών. Και έτσι διαμορφώθηκε ένα ολόκληρο πλέγμα, το οποίο σήμερα συνιστά αυτό το οποίο λέγεται αντικείμενο της πολιτικής προστασίας, είναι ευρύτατο. Αν δεν βάλετε κοντά σε αυτό και άλλες έννοιες που τις ξέρουμε, τις έχουμε ακούσει, έτσι, όπως είναι η πολιτική άμυνα, για παράδειγμα, έτσι, που είναι καταστάσεις που έχει πόλεμο και εκεί είναι πώς ακριβώς προστατεύεται ο πολίτης και η πολιτική, εν πάση περιπτώσει, κοινότητα, τότε το αντικείμενο μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Έτσι. Αυτή η ιστορία με
που σας λέω τώρα, αυτόματα έθεσε ένα μεγάλο ζήτημα: ποια δομή του κράτους διαχειρίζεται τι. Εσείς λοιπόν πολύ εύστοχα μου είπατε τώρα ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η νομοθετική παρέμβαση και το άλλο είναι η εκτελεστική παρέμβαση. Η παρέμβαση του εκτελεστικού μηχανισμού, για την οποία ήδη αναφερθήκαμε και είπαμε ότι έχει πολλά και διάφορα ελλείμματα. Όσον αφορά όμως την πρώτη παρέμβαση, δηλαδή τι μπορεί να κάνει εκεί το νομοθετικό σώμα, εδώ κύριε Δαμαβολίτη έχουμε έξαρση φαινομένων τα οποία είναι αρκετά επικίνδυνα, θα σας έλεγα, για την ίδια τη δημοκρατία, όχι μόνο για το συγκεκριμένο αντικείμενο και το συγκεκριμένο πρόβλημα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, τι εννοώ. Εννοώ ότι πολλές φορές για να αντιμετωπίσουμε μία κρίση χρειάζεται να πάρουμε έκτακτα μέτρα. Γιατί να πάρουμε έκτακτα μέτρα? Γιατί δεν έχουμε πάρει τακτικά μέτρα. Δεν προβλέψαμε δηλαδή πώς θα αντιδράσουμε υπό συνθήκες εκτροπής. Αυτό έχει, δεν υπήρχε αυτό, οπότε εκδηλώνεται μία κρίση. Πάρτε παράδειγμα το COVID-19. Αυτό μισό λεπτό. Κύριε Κακατζούλη, μισό λεπτό. Όπου κατελήφθη εξαπίνηση η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε. Αυτό έχει να κάνει με το θέμα των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών, επειδή είναι νομοθετικό. Αυτό έχει να κάνει οπωσδήποτε με αυτό, δηλαδή ο νομοθέτης τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει? Να θέτει τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί συντεταγμένα η πολιτεία και να μην βγαίνει εκτός αυτού. Διότι αν, κύριε Δαμαβολίτη, εγώ πω ότι τώρα κεγόμαστε, άρα ποια βουλή και πού να τους μαζέψω τους 300 και πότε να βάλω συνεδρίαση και πώς να γίνει, άρα κάτσε εγώ ως κυβέρνηση να βγάλω μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γι' αυτό μιλάω, που να λέω μπαμ μπαμ τώρα ρυθμίζω τα πράγματα έτσι. Εάν παρακολουθήσετε τι έγινε στο διάστημα της κρίσης, είχε ήδη ξεκινήσει πιο πριν όμως, αλλά εκεί απογειώθηκε. Στην κρίση απογειώθηκε. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου νομοθετεί η κυβέρνηση. Τυπικά πρέπει να φέρει αυτή την πράξη σε έγκριση για κύρωσή της από τη Βουλή, αλλά η πράξη παράγει αποτελέσματα με το που θα ψηφιστεί. Δηλαδή, σε ένα βράδυ, για να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος, μπορώ εγώ να υποκαταστήσω την Βουλή και να πω ότι 1, 2, 3, αυτά θα γίνουν από τώρα. Και επειδή λειτουργεί σε κατάσταση εξαίρεσης, όταν το κάνεις αυτό, είναι μια κατάσταση όπου αντιλαμβάνεσαι ότι έρονται ουσιαστικά οι δικλείδες ασφαλείας που σου δίνει ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Διότι μπορεί να νομοθετήσει και να πει εν ονόματι του χύψη κινδύνου νομοθετώ έτσι. Αυτός ο φόβος, ο οποίος στη δική μας περίπτωση μπορεί να πει κανείς ότι δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά προσέξτε, θεωρητικά εξακολουθεί να είναι τεράστιο θέμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δύο άνθρωποι πάνε στο νοσοκομείο σε κακή κατάσταση έχοντας προσβληθεί από COVID. Ο ένας είναι 80 ετών και ο άλλος είναι 50 ετών. Μπορεί να ζήσει ο ένας από τους δύο. Αυτό το πράγμα το οποίο έγινε και στην Ελλάδα και θεωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο ότι ήταν μια φυσιολογική κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει κάποιος, εν προκειμένου ο γιατρός στο νοσοκομείο, ο θεσμός που λέγεται οργάνωση δημόσιας υγείας, ο οποίος παίρνει αρμοδιότητες τις οποίες δεν του αξίζουν, δεν του αρμόζουν, δεν πρέπει να τις έχει, δεν μπορεί να τις έχει. Είναι δυνατόν να αποφασίσει ένας άνθρωπος πώς θα ζήσει ένας άλλος άνθρωπος και πότε θα πεθάνει ένας από τους δύο? Αυτό το τριάζ λοιπόν, ότι είμαι αναγκασμένος να κάνω τέτοιες δραματικές επιλογές, αυτό σκεφτείτε τι κινδύνους περικλείει. Γι' αυτό θα δείτε ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται την περίοδο της κρίσης και τα χρόνια που επικολούθησαν επαναφέρει ουσιαστικά θεωρίες και τις ξαναφέρνει στην επικαιρότητα, που λέγονται βιοπολιτική, δηλαδή πλέον συνδέεται το δικαίωμα στη ζωή και στο θάνατο έτσι, με την ίδια την πολιτική. Και αυτό βεβαίως το ζει κανείς. Είμαι το ποιος θα ζήσει, ποιος θα πεθάνει. Θανατοπολιτική κτλ. Αλλά οι καταστάσεις όμως αυτές, οι ακραίες υποτίθεται που πρέπει να αποφεύγεις, δημιουργούν, ξέρετε, μεγάλους πειρασμούς στις εξουσίες. Δηλαδή είναι μεγάλος πειρασμός να μπορεί να το κάνεις, να μπαίνει, κάνεις μπαίνει έντονα, έντονα μπαίνει εκεί και το θέμα της βιοειθικής για το πώς πρέπει να γίνουν πράγματα. Δεν είναι προφανές, βεβαίως. Μα σκεφτείτε το αυτό το πράγμα τώρα, πώς το λέμε. Δηλαδή
καλείσαι να πάρεις αποφάσεις για τις οποίες δεν είσαι προετοιμασμένος, δεν ξέρεις τι είναι σωστό ή λάθος. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν οι επιλογές είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες, έτσι, ή το ένα ή το άλλο, και παίρνεις αποφάσεις για πράγματα για τα οποία στη συνέχεια πρέπει ή να απολογηθείς, να δικαιολογηθείς, να καταδικαστείς ενδεχομένως, και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό σε μεγάλη κλίμακα τι μπορεί να σημαίνει. Δηλαδή σας λέω το εξής. Για να βγούμε έξω στο COVID έπρεπε να συμπληρώνουμε ένα χαρτί το οποίο να λέει ότι πάω δίπλα, πάω απέναντι, πάω εδώ. Έτσι. Αυτό περιστέλει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Άρα παραβιάζει μια βασική συνταγματική αρχή. Έπρεπε να έρθει το δικαστήριο και να πει, σε αυτή την περίπτωση το δικό μας το δικαστήριο είπε ότι δεν αντιβαίνει προς συνταγματικές ρυθμίσεις. Έτσι. Γιατί ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος κτλ. Ενδεχομένως όμως η άλλη περίπτωση να αντιβαίνει. Άρα το να παίρνει κάποιος τέτοιες αποφάσεις τόσο πολύ δύσκολες και περίπλοκες, πάντοτε να ξέρετε ότι υπάρχει ένας τρομερός φόβος εκτροπής και παραβίασης βασικών θεμελιωδών αξιών του πολιτεύματος, και βεβαίως αν πάτε ένα κλικ παρακάτω, ότι υπάρχει θέμα εδώ πολύ μεγάλο διαφάνειας των πράξεων. Αν δηλαδή εγώ κηρύσω σε έκτακτη ανάγκη ένα νομό ο οποίος πνίγει και πλημμύρισε, κάηκε. Έτσι. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αναστέλλονται λειτουργίες του διοικητικού μηχανισμού. Αυτό είναι ένα. Αλλά το δεύτερο είναι ότι μπορώ να κάνω, να αφήσω στην άκρη τους περιορισμούς και τους αυστηρούς κανόνες του δημοσίου λογιστικού και να κάνω εγώ απευθείας αναθέσεις για όποιο πράγμα νομίζω ότι είναι συναφές με την καταστροφή. Δεν λέω ότι αυτό δεν και καλά γίνεται. Λέω όμως. Οι κίνδυνοι που υπάρχουν. Πολύ καιρό σε τέτοιες καταστάσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να συμβούν φαινόμενα και κατάχρηση του δημοσίου χρήματος και κατάχρηση των ατομικών ελευθεριών. Για να κλείσουμε αυτό, επειδή μιλήσατε και πριν για τα μοντέλα που υπάρχουν στο εξωτερικό, οι Αγγλοσάξονες, ξέρω εγώ, και οι Λιβύοι, και επειδή αυτό ήταν ένα κοινό πρόβλημα. Άρα λοιπόν η απαγορεύση της κυκλοφορίας αν ανεβαίνει σε συνταγματικές επιταγές ήταν κάτι το οποίο αντιμετωπίστηκε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ποια είναι τα δείγματα που έχετε από το εξωτερικό, πώς θα το αντιμετώπισαν? Είναι διαφορετικά, γιατί συνάδουν με την κουλτούρα του κάθε λαού και την αντίληψη που έχει ο καθένας για τις ατομικές ελευθερίες. Δηλαδή σε χώρες που θα σας έλεγα δεν έχουν και σπουδαίες κατακτήσεις ή σπουδαία πράγματα να εμφανίσουν όσον αφορά την δημοκρατική λειτουργία και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων. Να, για παράδειγμα, χώρες ανατολικές ή, εν πάση περιπτώσει, χώρες της Αφρικής ή χώρες μουσουλμανικές κτλ. Εκεί, όντως, μπορούσαν να περάσουν πολύ αυστηρά τέτοια μέτρα, τα οποία σας λέω, χωρίς να δημιουργήσουν, να έχουν κάποιο κοινωνικό αντίκτυπο. Στις προηγμένες, όμως, χώρες, σε αυτές που εμείς συμπεριλαμβανόμαστε, όπως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες ή οι χώρες των ΗΠΑ κτλ., εκεί υπήρξε πολύ έντονος προβληματισμός και πολύ έντονες αντιδράσεις. Άρα, προσέξτε, ενισχύθηκαν μετά από αυτά τα γεγονότα πολύ οι θεσμοί της διαφάνειας και του κοινωνικού ελέγχου. Πράγματα στα οποία εμείς υστερούμε καταφανώς, κύριε Δαμαβολίτη. Είμαστε πολύ πίσω εμείς σε σχέση με αυτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μηχανισμοί οι οποίοι διασφαλίζουν τη διαφάνεια στο μέγιστο δυνατό βαθμό ξεκινάνε από το να πληροφορούμε τι μέλη γενέστε. Δηλαδή, ας σας δώσω ένα παράδειγμα για να συνοηθούμε. Στην Ελλάδα τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια. Έτσι. Άμα παρακολουθείς κανείς νομοθετική παραγωγή, τι νόμοι έχουν ψηφιστεί, έτσι, και πώς έχουν ψηφιστεί. Θα δει ένα ενδιαφέρον πράγμα. Θα δει δηλαδή ότι οι νόμοι που δίδονται σε διαβούλευση πριν πάνε για ψήφιση στο κοινοβούλιο, αυτό είναι υποχρέωση του νομοθέτη, έτσι. Υποχρεωτικά πρέπει να ανεβάζει το σχέδιο νόμου και να το δίνει σε διαβούλευση και να κρατάει τουλάχιστον 14 μέρες και ούτω καθεξής. Οι νόμοι λοιπόν αυτοί όλοι που ψηφίστηκαν παρουσιάζουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 30%, το εξής ενδιαφέρον. Μπαίνουν με κάποια άρθρα και βγαίνουν με πολλαπλάσια άρθρα. Δηλαδή, μπαίνει ο νόμος στη διαβούλευση και έχει 20 άρθρα, βγαίνει από την Βουλή και έχει 50. Αυτό σας το λέω γιατί δείχνει έλλειμμα εδώ διαβούλευσης, άρα έλλειμμα διαφάνειας.
Ενώ οι καταστάσεις που ζούμε επιτάσσουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή επιτάσσουν να υπάρχει μέγιστη δυνατή διαφάνεια και μέγιστη δυνατή συνένεση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η συνένεση που είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα, είναι και τελείως πρακτικό. Δηλαδή αν δεν συνδράμουν όλοι ο καθένας με το κάτι της του, δηλαδή να μετατραπεί ουσιαστικά ο καθένας από εμάς έναν έφεδρο, να το πω έτσι. Αν δηλαδή εκεί στην περιοχή που ζεις, στο χωριό που ζεις, δεν οργανωθεί η κοινωνία, η τοπική, να πει ότι κοίταξε να δεις, άμα συμβεί κάτι κακό, θα πρέπει τους γέρους και τα μωρά να τα πάρουμε και να τα πάμε εκεί. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό? Θυμάστε ότι φτάσαμε στο Μάτι και ήταν η κατασκήνωση δίπλα, εν πάση περιπτώσει, από την περιοχή που κεγότανε. Και μέσα και ήταν παιδιά και δεν ήξερε κάποιος τι να κάνει, έτσι. Και με τη γνωστή παράτολμη και ρυψοκίνδυνη, εν πάση περιπτώσει, στάση των συνελλήνων, κάποιος πήγε και τα απομάκρυνε. Αλλά αυτά, δηλαδή τα τοπικά σχέδια, να το πω έτσι με την επιστημονική του ορολογία, όπως το έλεγε ο νόμος που είναι σε ισχύ και δεν εφαρμόζεται. Τοπικά συντονιστικά σχέδια πολιτικής προστασίας και περιφερειακά σχέδια. Αυτά για να υπάρξουν δεν είναι το ζήτημα να γραφτούν σε ένα χαρτί. Είναι να μπει η ίδια η κοινωνία και να τα στηρίξει. Έτσι. Πώς θα τα στηρίξει? Εάν συμμετέχει, θα μου πεις, μα καλά, θα γίνουμε Ελβετοί. Δηλαδή στην Ελβετία μέχρι τα 55 κάθε πολίτης δίνει ένα μήνα από τη ζωή του προκειμένου να συμμετέχει σε ασκήσεις. Τι ασκήσεις, τι φοβούνται αυτοί? Αυτά που μας συμβαίνουν. Γι' αυτό θα δείτε ότι σχετικά με άλλους είναι καλύτερα, γιατί μπορούν να περιστήλουν ή να περιορίσουν περισσότερο τις ζημιές από τις κρίσεις που επισυμβαίνουν και τις καταστροφές. Αυτό είναι το θέμα μας σε σχέση με την πολιτική προστασία. Ότι σπάει ουσιαστικά τα όρια που ξέραμε μέχρι τώρα ότι ασκείται μια πολιτική. Δηλαδή τι ξέραμε? Έχω στη Βουλή την πλειοψηφία, πάω ψηφίζω ένα νόμο και μετά από εκεί έχω και κάποιες δομές και παρακολουθώ και εφαρμόζω και κάνω ό,τι μπορώ. Αυτό τέλειωσε. Αυτό που σου λέει η πολιτική προστασία σήμερα και τίθεται κατεπηγόντως ως αίτημα της ίδιας της κοινωνίας, γιατί έχει να κάνει πια με την προστασία της ζωής μας και των περιουσιών μας και της ζωής μας, είναι ότι ή όλοι θα συμμετέχουμε, ο καθένας κατά το μέρος που μπορεί, αλλά εμείς δεν έχουμε κουλτούρα τέτοια διαμοιρασμού να μοιραστούμε πράγματα, έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει αυτό. Δηλαδή, ή θα οργανώσουμε ένα αποτελεσματικό δίκτυο πρόληψης, έτσι, ή θα έχουμε τους εθελοντές, δηλαδή τον καθέναν από εμάς. Διότι αν κοιτάξετε σήμερα πώς είναι ο εθελοντισμός, θα πείτε μόνο για εθελοντισμό δεν κάνει αυτό το πλαίσιο που έχουμε. Άρα λοιπόν να μετέχει η κοινωνία πολιτών, να μετέχει το δημόσιο, να μετέχουν και οι ιδιώτες, διότι ποιος θα φτιάξει όλες αυτές τις εφαρμογές για τις οποίες συζητάμε? Πότε θα περιμένουμε να έρθει, από πού, τι βοήθεια? Εδώ βλέπετε ότι μιλάμε για φαινόμενα τα οποία πλήττουν όλο τον πλανήτη. Άρα αυτή τη στιγμή δεν είναι κανείς διαθέσιμος να συνδράμει κάποιον άλλον με ανοιχτή την καρδία, να το πω έτσι. Και ο μηχανισμός που έχουμε, ο ευρωπαϊκός, έχει όρια, έτσι. Και είδατε ότι σε μεγάλες καταστροφές δεν μπορεί να βοηθήσει και ιδιαίτερα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά βεβαίως είναι καλύτερα από το να είμαστε μόνοι μας. Αν εκείνο πήρε 20 χρόνια να φτιαχτεί, 20 χρόνια κάναμε να φτιάξουμε τον μηχανισμό τον ευρωπαϊκό, έτσι. Σκεφτείτε ότι τώρα πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε αναχώματα σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό που καταλαβαίνω τώρα από όλο αυτό που μας περιγράφεται, κύριε Καρκατσούλη, είναι ότι όσο διευρύνεται αυτό που περιγράφεται σε οργάνωση, σε επίπεδο ευρωπαϊκό και κρατικό, ταυτόχρονα όμως μεγαλώνουν και τα προβλήματα και οι φυσικές καταστροφές και η συχνότητά τους. Άρα λοιπόν το συλλογικό πνεύμα είναι το μόνο που μπορεί να σώσει την κατάσταση. Με αυτό θα ήθελα να περάσω και στην επόμενη ερώτηση, γιατί όλα αυτά έχουν μια διαφορά ως προς το μέγεθος. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή έχει κάνει την παρουσία της πλέον ακόμα και στους πιο δύσπιστους όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Έχουμε τέτοιου μεγέθους καταστροφές που το κράτος υποχρεώνεται να λειτουργήσει διαφορετικά, δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις, παλιές και νεότερες, οι οποίες αναδεικνύονται σε μία αναμέτρηση που τη βλέπουμε τώρα, και το ερώτημα είναι η πολιτική
προστασία, με ποιες από αυτές τις προκλήσεις συναρτάται? Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο και κρίσιμο θέμα, διότι πρώτον συναρτάται προς τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει. Δηλαδή σήμερα ή βάζουμε τις σύγχρονες τεχνολογίες και στην πιο αναπτυγμένη τους μορφή να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης της κρίσης, ή αλλιώς είμαστε χαμένοι. Να το πω απλά. Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, είναι σε όλες αυτές τις χώρες αναπτυγμένες που συζητάμε για την αντιμετώπιση των κρίσεων και των καταστροφών, το νούμερο ένα όπλο. Σου λέει, για να μπορέσω να φέρω αποτέλεσμα σε κάτι το οποίο όταν φτάνει σε μένα έχει ήδη εμπερικλεί ήδη πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα και η έντασή του είναι τρομερή, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι αν εγώ στην απάντησή μου δεν έχω τον ίδιο βαθμό αντίδρασης, τότε το φαινόμενο θα με καταπιεί. Να σας το δώσω με ένα απλό παράδειγμα για να δείτε τι εννοώ. Αν εμείς είχαμε τελειώσει το κτηματολόγιο, αν είχε γίνει το δασολόγιο, εάν είχαμε αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα θέματα των αυθαιρέτων, εάν είχαμε οργανώσει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση σε υγιείς βάσεις και δεν ήταν απλώς ζητιάνη της κεντρικής κυβέρνησης, αν είχαμε κάνει αυτά τα τέσσερα, όταν εμφανίζεται μια κρίση, μια μεγάλη φυσική καταστροφή, και τώρα πια είναι όλες μεγάλες, τότε θα ξέρατε ότι το αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου θα ήταν σαφώς μικρότερες. Αυτό το ξέρουμε αξιωματικά, κύριε Δαμαβολίτη. Εάν δηλαδή με ρωτάτε ποιες είναι οι προκλήσεις, α, η τεχνολογία, β, τα συστήματα διακυβέρνησης, όλα. Δεν υπάρχει σύστημα διακυβέρνησης, και ειδικά το δικό μας, το οποίο είναι συγκεντρωτικό και πατερναλιστικό, αυτό αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μπροστά του, έτσι. Ή θα αναγκαστεί να αλλάξει, θα αλλάξει δηλαδή, δεν ξέρω πόσο ανάγκη, θα κατανοήσει την ανάγκη για να μετασχηματιστεί, ή αλλιώς θα το καταπιεί η κρίση. Έτσι. Αυτό το βλέπετε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, και τώρα στη Θεσσαλία. Έτσι. Βλέπετε δηλαδή την αμηχανία του οργανωμένου κράτους. Είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δήμος, είτε είναι κεντρική κυβέρνηση. Αμήχανη στέκεται μπροστά στα φαινόμενα. Αυτό όμως, αντιλαμβάνεστε, ότι σε επίπεδο πολιτικής κοινωνίας δημιουργεί τρομερές πιέσεις, έτσι. Και δεν ξέρω πού μπορούν να βγουν αυτές. Από την άλλη μεριά, άλλα πράγματα τα οποία μπροστά στην πολιτική προστασία πρέπει αμέσως να αναθεωρηθούν οι πολιτικές, για να μην μακρηγορώ, θα σας πω οπωσδήποτε τις βασικές υποδομές, οι θεμελιώδεις υποδομές. Είναι τρομακτικό το ζήτημα αυτό. Και ειδικά στις μεγαπόλεις, δηλαδή πάρτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αυτές τις πόλεις, τις μητροπόλεις τις λεγόμενες, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τις θεμελιώδεις υποδομές μας είναι βασικότατο. Εδώ βλέπετε στο Βόλο να μην υπάρχει νερό ή να υπάρχουν ελλείμματα σε τέτοιες βασικές υποδομές και να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μετά από 10-15 μέρες. Άρα σκεφτείτε τι θα γίνει κάτι αντίστοιχο αν πληγεί αντίστοιχα η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα με 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Από εκεί και πέρα το μεταναστευτικό εξακολουθεί να είναι ένα τρομερό πρόβλημα, το οποίο επίσης συναρτάται με κρίση και καταστροφές. Αυτές κρίσεις είναι. Όταν βρέθηκε η Ελλάδα ουσιαστικά σε μια κατάσταση να μην μπορεί να διαχειριστεί, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, τις μεταναστευτικές ροές, αυτές δημιουργούν μεγάλες πιέσεις μέσα στην κοινωνία. Και ξαναλέω, η διαχείριση των κρίσεων και των καταστροφών και η πολιτική προστασία, που είναι η πολιτική που έρχεται να τα αντιμετωπίσει, αφορά το σύνολο των κινδύνων και των απειλών που μπορεί να έχει σήμερα μια κοινωνία. Άρα, τι μου λέτε, θα μου πείτε τώρα, μου λέτε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι οριζόντιο, πώς θα διοικηθεί αυτό? Γι' αυτό σας είπα για την αλλαγή των μοντέλων διακυβέρνησης. Δεν μπορεί πια μια κεντρική κυβέρνηση, όσο ικανή και να είναι, όσο, θα σας έλεγα, αποτελεσματική και να είναι, έτσι, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, διότι αυτά είναι πολύμορφα φαινόμενα και χρειάζεται τη συστράτευση όλων των επιπέδων διοίκησης και βεβαίως πρώτα απ' όλα χρειάζεται τη συστράτευση των πολιτών. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε τι κουβέντα γίνεται, δεν γίνεται κουβέντα πια με ποιους όρους θα συνεργαστούμε, δημόσιο, ιδιωτικό, κοινωνία, πολιτών. Σου λέει με απόλυτη διαφάνεια,
μέσα από πλατφόρμες που επικρατεί η αντίληψη του διαμοιρασμού. Διαμοιρασμό σημαίνει εγώ δίνω αυτό που μπορώ και εσύ πας εκεί και παίρνεις αυτό που έχεις ανάγκη, έτσι. Αυτό το πράγμα λοιπόν βάζει αυτόματα μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε για την πολιτική και για τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε διάφορα πράγματα. Κοινωνία πολιτών, δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας κτλ. Δεν μπορούμε να πορευτούμε έτσι γιατί πλέον τα προβλήματα μας ξεπέρασαν. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τις λύσεις που εμείς μπορούμε να δώσουμε. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στο μεταναστευτικό, το μεταναστευτικό έχει να κάνει και με το μέγεθος. Θα έλεγα, ας πούμε, ότι είναι μια κρίση διαρκείας στο μεταναστευτικό, αλλά όταν λέγαμε, ας πούμε, το έχουμε συζητήσει και με άλλους συναδέλφους σας το θέμα, όταν λέγαμε μεταναστευτικό δεκαετία του 80, μιλούσαμε για ένα συγκεκριμένο μέγεθος και μια συγκεκριμένη έννοια. Όταν λέμε μεταναστευτικό για το 2023, είναι άλλο μέγεθος, άλλη έννοια, άλλη διάρκεια. Και αυτό το λέω με αφορμή το φαινόμενο που έγινε πριν από μερικές μέρες στη Σουηδία, που ο στρατός βγήκε στο δρόμο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα που έχει δημιουργηθεί λόγω του μεταναστευτικού, γιατί όσοι παρακολουθούν το θέμα, ειδικά της Σουηδίας, έχει βρήθη η αρθρογραφία εδώ τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, με άρθρα τα οποία περιγράφουν ολόκληρες πόλεις που έχουν εγκαιτοποιηθεί και η εγκληματικότητα είναι στα ύψη. Όμως, για να κλείσουμε, πέραν όλων αυτών που περιγράφεται στο βιβλίο και εντοπίζετε όλες τις παθογένειες που ισχύουν σε δημόσιες πολιτικές και σε θεσμούς, θέλω να κλείσουμε και με κάποιες προτάσεις. Υπάρχει έξοδος, υπάρχει προοπτική, δηλαδή όπως προαναφερθήκατε, είχαμε τα ΤΕΜΠ, είχαμε τις πυρκαγιές στον Εύρο, τις πλημμύρες στο Θεσσαλικό κάμπο, όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα δυστοπικό τοπίο. Στη μελέτη σας όμως αναφέρεστε και σε κάποιες προτάσεις πολιτικής που μπορούν να βάλουν την πολιτική προστασία πάλι σε ράγες. Πόσο ρεαλιστικές, θέλω να μας περιγράψετε, είναι αυτές οι προτάσεις για να πετυχεί η εφαρμογή τους? Πριν σας απαντήσω, θέλω μια υποσημείωση να κάνω σε αυτά που μόλις αναφέρατε. Η ένταση του φαινομένου, εσείς αναφερθήκατε στο μεταναστευτικό. Όλα τα αντικείμενα που συναρτώνται με φυσικές καταστροφές ή με πολλαπλές κρίσεις, εδώ έρχεται κοινωνική κρίση, έτσι, δείχνουν τα ίδια φαινόμενα. Δηλαδή δείχνουν να διωγγώνονται και να γίνονται απειλητικά για τις κοινωνίες. Αυτό είναι ο κοινός παρονομαστής τους. Έτσι, ότι ζούμε κρίσεις που γίνονται πολύ επιθετικές κρίσεις. Τώρα, τι μπορεί να κάνει κάποιος σε μια χώρα η οποία καθυστέρησε, δεν μπόρεσε, υστερεί κτλ. Κτλ. Όπως είναι η δική μας. Το πρώτο πράγμα είναι να ξεκαθαρίσουμε 2 πολύ βασικά πράγματα. Το ένα είναι ποιος σχεδιάζει αυτή την πολιτική, ποιος δηλαδή αποφασίζει ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε, και εδώ αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε φαινόμενα κρισιακά. Είναι βρισκόμενο σε πόλεμο, πώς να το πω. Δεν μπορεί να είναι 15 στρατηγοί να δίνουν εντολές. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν το έχουμε λύσει. Στη δική μας περίπτωση έχουμε κάνει πειράματα. Δηλαδή είχαμε μια Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τη μετασχηματίσαμε σε Υπουργείο, δεν τράβηξε ως Υπουργείο, δημιουργήσαμε άλλη δομή από πάνω της, το Πρωθυπουργό, πια στην Προεδρία της Κυβέρνησης, έχουμε Υφυπουργό μόνο για τις αποζημιώσεις, βάλαμε κάποιους να είναι support, αρχίσαμε μια συζήτηση για τα δάση, σταματήσαμε τη συζήτηση, ξαναμπήκαμε σε μια άλλη κουβέντα. Γενικώς εμείς με αυτό το θέμα της οργάνωσης δεν τα πάμε καλά. Εδώ τα πράγματα για μένα είναι σαφή. Υπάρχει μόνο μία απάντηση με 2 εναλλακτικές όσον αφορά το σχεδιασμό της πολιτικής, έτσι, και μετά θα σας πω και για την εφαρμογή της. Ή θα γίνει ένα πολύ ισχυρό Υπουργείο, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον ή είναι δύσκολο. Προσέξτε μία εναλλακτική εδώ που ακολουθείτε σε άλλες χώρες, όχι δυτικές, είναι η στρατιωτικοποίηση της πολιτικής προστασίας. Δείτε, ακόμη και στην Ισπανία έχουμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή αναλαμβάνει το Υπουργείο Άμυνας ουσιαστικά να κάνει αυτή τη δουλειά. Εδώ όμως, προσέξτε, είναι οι ιδιαιτερότητες τέτοιες που το Υπουργείο Άμυνας δεν μπορεί, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που είναι ο πόλεμος, η προστασία των εξωτερικών εχθρών κτλ. Πάντως,
Σκεφτείτε ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου δημιουργήθηκαν ad hoc υπουργεία τα οποία περιέλαβαν διάφορα αντικείμενα που τώρα και σε εμάς είναι σκόρπια. Δηλαδή, αν θέλω να έχω ένα ισχυρό υπουργείο ή αν δεν μπορώ τότε να έχω μια ισχυρή δομή στον Πρωθυπουργό, τότε αυτή θα πρέπει να περιλάβει αντικείμενα που σήμερα είναι σκόρπια. Δηλαδή, τι μάθαμε από τα Τέμπη, μάθαμε α, ότι δεν μπορεί να έχεις ένα αντικείμενο πολυδιασπασμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος και ο παραχωρησιούχος, αυτός που έχει τα τρένα ή αυτός που έχει την Αττική Οδό, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν μπορεί να είναι και το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο είχε πλάνο αλλά δεν εφαρμοζόταν. Δεν μπορεί να είναι και ο τοπικός εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα, ποιος είναι υπεύθυνος και το τι ισχύει για αυτή την πολιτική, εδώ είναι νευραλγικό. Το κέντρο, δηλαδή το στρατηγικό επίπεδο, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην οποία αναφερθήκαμε. Η σχέση δηλαδή μεταξύ κέντρου, περιφέρειας, αυτοδιοίκησης, που είναι στην προκειμένη περίπτωση θέμα ζωής και θανάτου για μας. Έτσι. Γιατί έχουμε νησιά και έχουμε ιδιαιτερότητες που αν εκεί δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, θα εξαφανιστούμε. Το τρίτο επίπεδο είναι να μπει πλέον ο ιδιωτικός τομέας, γιατί πώς μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας, μπαίνει σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι με τι μέσα αντιμετωπίζουμε την κρίση, με τι μέσα, τι χρησιμοποιούμε δηλαδή για να την αντιμετωπίσουμε, έτσι. Αυτή τη στιγμή για παράδειγμα τα drones ή τέτοιες μηχανές που σου ενημερώνουν έγκαιρα και σου λένε ότι πρόσεξε εκεί θα συμβεί αυτό ή βλέπω εκείνο ή βλέπω το άλλο. Είναι σε πρώτη γραμμή. Αλλά εμείς εκεί υστερούμε αρκετά. Έτσι. Έχουμε μείνει πίσω δηλαδή στην ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών. Και βεβαίως το θέμα του εθελοντισμού. Δηλαδή, όσο να συνδράμει ο ιδιωτικός τομέας, όσο και να πλουστεύσει στις διαδικασίες που μπορεί να έχουν σχέση με την ασφάλιση των περιουσιών ή με διάφορα τέτοια πράγματα. Εάν δεν υπάρχει ένταξη των ίδιων των πολιτών υπό τη μορφή της εθελούσιας, της εθελοντικής συνεισφοράς και προστασίας, τότε πραγματικά η πολιτική προστασία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όπου έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά και σε εμάς, και σε εμάς, στις καταστροφές που είχαμε στην Κεφαλονιά για παράδειγμα, το μεγάλο το σεισμό που έγινε πριν 2-3 χρόνια, ακόμη και στα Γεράνια, δηλαδή σε άλλες καταστροφές που τώρα έχουν μείνει πίσω γιατί είναι πολλές. Στη Μύδια, για παράδειγμα, που ήταν μια μεγάλη καταστροφή που είχαμε, χιόνι που έπεσε, εν πάση περιπτώσει, και έπεσαν τα καλώδια της ΔΕΗ στο χώμα και κινδυνεύαμε να γίνουμε παρανάλωμα. Που υπήρχε εκείνη η μνημειώδη σύγκρουση μεταξύ ΔΕΔΙΕ και τοπικής αυτοδιοίκησης, ποιος ήταν υπεύθυνος για τα καλώδια. Όλο αυτό το πράγμα μας βάζει το εξής ζήτημα. Πώς θα ανοίξουν το πλαίσιο με το οποίο μπορούμε να εντάξουμε περισσότερους ανθρώπους στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών. Υπάρχει χώρος για όλους και υπάρχει δυνατότητα για όλους. Χρειάζεται όμως πολύ αυστηρός σχεδιασμός και κυρίως χρειάζεται άνοιγμα ψυχής, να το πω έτσι. Δηλαδή ότι δεν μπορεί αυτή η πολιτική να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα που έχουμε μπροστά μας με τον ίδιο τρόπο με τα οποία διαχειριζόμαστε συμβατικά διάφορα αντικείμενα, σκεφτόμενοι τη δική μας την πελατεία, τη δική μας σφαίρα επιρροής, είτε είναι κέντρο είτε είναι περιφέρεια, έτσι, είτε είναι δήμος. Χρειάζεται άνοιγμα, διαφάνεια, συνευθύνη και βεβαίως συναπόφαση για πολλά πράγματα. Εύχομαι οι έχοντες και κατέχοντες να πάρουν το βιβλίο σας, το οποίο αποτελεί εγχειρίδιο επιτομή. Το βιβλίο δηλαδή, να θυμίσουμε τον τίτλο, «Διοίκηση κρίσεων και καταστροφών στο παράδειγμα της πολιτικής προστασίας», από την Έλληνο Εκδοτική, είναι η εκδόσεις, η εκδότρια εταιρεία. Νομίζω ότι είναι η επιτομή. Εμείς ευχόμαστε, κύριε Κακατσούλη, να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας. Οι φίλοι ακροατές περισσότερα στα βιβλιοπωλεία από την Έλληνο Εκδοτική. Και αευχής έργο θα ήταν να μπει σε ανθρώπους υπεύθυνων, στη βιβλιοθήκη ανθρώπων υπεύθυνων και να εξεταστεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, χαρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ.